Τουλάχιστον παρακινδυνευμένη είναι η ενδεχόμενη επιστροφή στην δράση τον Μάιο, με όσα δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τον κορονοϊό, όπως τόνισε στην mail της Κυριακής ο επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής FIFA, Μισελ Ντεχούκ. Είναι πάρα πολύ νωρίς να αρχίσουμε τα προαθλήματα τον Μάιο. Αν αυτό γίνει στα μέσα Μαΐου, θα πρέπει οι προπονήσεις να αρχίσουν 2 με 3 εβδομάδες νωρίτερα. Δεν κρατώ το μέλλον στα χέρια μου, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Είναι ρίσκο για την υγεία με βάση τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, τόνισε ο Βέλγος διακεκριμένος γιατρός. Ο κορονοϊός δεν πρόκειται να έχει εξαφανιστεί τον Μάιο, ακόμη και αν έχουν μειωθεί τα κρούσματα σε κάποιες χώρες. Δεν μπορώ να πω πότε ρεαλιστικά θα μπορεί το ποδόσφαιρο να αρχίσει ξανά, αλλά είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί κανείς δεν ξέρει πότε η πανδημία θα έχει φτάσει στην κορύφωσή της. Ακόμη όμως και αν οι ομάδες αρχίσουν να παίζουν και κλεισμένων των θυρών, θα πρέπει να προπονούνται για τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν. Αυτό θα σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι θα είναι κοντά στα αποδυτήρια και σε άλλους χώρους, αλλά αυτό είναι που ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε τώρα. Με όσα ξέρουμε σήμερα, αυτό μπορεί να θέσει ζωές σε κίνδυνο. Κατέληξε πως, αν και αντιλαμβάνεται τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για το ποδόσφαιρο το παρατεταμένο λουκέτο, προέχει ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να υπολογίσουμε την υγεία. Τι προτιμάμε, τα χρήματα ή την υγεία? Αυτό είναι το ερώτημα στην παρούσα φάση. Αν αρχίσουν οι οργανώσεις προτού δοθεί το πράσινο φως από τους επιστήμονες, αυτό θα βάλει τα οικονομικά πάνω από την υγεία και είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικά, μπορεί να το πληρώσουμε όλοι. Αυτές ήταν οι σημαντικές δηλώσεις του επικεφαλή της Ιατρικής Επιτροπής FIFA, Μισελ Ντεχούκ, όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού που ταλανίζεται το τελευταίο διάστημα παγκοσμίως όλες τις χώρες, αλλά έχει πλήξει και τον χώρο του ποδοσφαίρου. Σε δηλώσεις προχώρησαν Φεντερίκο Μακέτα και Γιώργος Δόνης όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού. Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού μίλησε στην ιταλική ιστοσελίδα www.dutomercatoweb.com κάνοντας τις εξής αναφορές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην δράση το συντομότερο δυνατό. Γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι τα δύσκολα πέρασαν και ο κόσμος σιγά σιγά βελτιώνεται. Εδώ στην Ελλάδα έχουν σταματήσει τα πάντα εδώ και αρκετές ημέρες. Κινήθηκαν εγκαίρως τόσο όσον αφορά τη ζωή των πολιτών όσο και το ποδόσφαιρο, αν και ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες περιπτώσεις, περίπου 350. Δεν κινείται τίποτα. Επρόκειτο να αρχίσουν τα play-off και έχει αποφασιστεί αρχικά να παίξουμε τις 2 πρώτες αγωνιστικές σε κλεισμένων των θυρών. Αλλά η απόφαση αναθεωρήθηκε αμέσως και αποφασίστηκε να υπάρξει αναβολή. Και ήταν σωστό. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε μια στιγμή σαν αυτή στην οποία πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα από τον Σύλλογο και την επόμενη εβδομάδα θα αποφασιστεί αν θα ανοίξουν και πάλι όχι τα προπονητικά κέντρα. Ειλικρινά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα. Προπονούμαστε μόνοι μας, είναι περίπλοκα, αλλά επαναλαμβάνω τα σημαντικά πράγματα είναι διαφορετικά σήμερα. Λίγο τζόκινγκ, μερικές ασκήσεις και όταν είναι δυνατό, οργανώνουμε να τρέχουμε μόνοι μας στο γήπεδο. Θα μάθουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Είχαμε ξεκινήσει με μια διακοπή 2 εβδομάδων, αλλά δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει κάτι τέτοιο. Μόνο όταν βελτιωθούν τα πράγματα και οι άνθρωποι είναι καλύτερα μπορούμε να σκεφτούμε την επιστροφή. Ήταν κάποιες σημαντικές από τις δηλώσεις του Ιταλού επιθετικού του Τριφυγιού. Όσον αφορά τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος μίλησε και αυτό για τις κρίσιμες ώρες που περνάει όλος ο κόσμος, ανέφερε: όλο αυτό το διάστημα δοκιμάζεται η ανθρωπότητα. Οι εικόνες που λαμβάνουμε, ειδικά από την Ιταλία, είναι συγκλονιστικές και σοκαριστικές. Από την άλλη, εμείς ως λαός ξέρουμε ότι είμαστε επαναστάτες, είμαστε αντιδραστικοί και είναι δύσκολο να μας εγκλωβίσει κάποιος σε ένα σημείο. Από την άλλη, όμως, πιστεύουμε πάρα πολύ στο θεσμό της οικογένειας και είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για αυτή. Είναι καιρός να προστατέψουμε τον πατέρα μας, την μητέρα μας, τους δικούς μας ανθρώπους και να ακολουθήσουμε τους κανόνες που επιβάλλει η πολιτεία. Δικοί μας άνθρωποι είναι όλοι οι συνανθρώποι μας και αξίζουν τον σεβασμό μας. Μένουμε λοιπόν στο σπίτι για να βγούμε στο τέλος νικητές. Ήταν όσα σχολίασε ο προπονητής των Πρασίνων. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιώς Πέδρο Μαρτίνς παραγόρησε συνέντευξη σε ρωσική ιστοσελίδα και ρωτήθηκε για την προοπτική να δουλέψει στην χώρα, απαντώντας πως είναι αφοσιωμένος στον Ολυμπιακό και πως είναι σε συζητήσεις. Ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε στην πανδημία και τις συνέπειές της, αλλά και στην πορεία της ομάδας του στο Europa League. Αρχικά, όσον αφορά το κρούσμα στο Βαγγέλη Μαρινάκη, είπε πως ήταν στην Αγγλία όταν το έμαθε. Για μας αυτά τα νέα ήταν άσχημα, αλλά είμαστε δίπλα του, έστω και νοητά. Με το τι γίνεται στις προπονήσεις, αναφέρθηκε πως όλοι είμαστε σε περιορισμό και τα παιδιά κάνουν ασκήσεις στο σπίτι, περιμένοντας τις επόμενες ανακοινώσεις. Ελπίζουμε να περάσει γρήγορα. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα, ανέφερε πως υπάρχουν άλλα 10 παιχνίδια και οι πιο δυνατές ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους. Θα έχουμε δύσκολα μάτς με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πολλά ντέρπια, αλλά δεν έχει κριθεί ακόμη
τίποτα. Όσον αφορά το αν θα δούλευε στην Ρωσία, ανέφερε πως τώρα εστιάζω στον Ολυμπιακό. Έχουμε σοβαρές συζητήσεις, αλλά στο μέλλον γιατί όχι. Το ρωσικό πρωτάθλημα είναι δυνατό και κάθε προπονητής θα έχει κίνητρο να δουλέψει εκεί. Όσον αφορά τον Βαλμπουένα, είπε πως είναι φανταστικός παίκτης στα 36, αλλάζει εξαιρετική κατάσταση. Το πιο σημαντικό στοιχείο του είναι πόσο αφοσιωμένος είναι. Είναι απίστευτος επαγγελματίας, πάντα στην πρώτη γραμμή, ενώ είναι παράδειγμα για όλους. Όσον αφορά το ενδεχόμενο Ολυμπιακός να χτίσει το Europa League, ανέφερε πως έχουμε πρώτα τη ρεβάνς με την Wolves, που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Είναι περίπλοκη η κατάσταση. Η πρόκριση επί της Arsenal ήταν σπουδαία υπόθεση. Ο Ολυμπιακός έδειξε πως το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να διακριθεί στην Ευρώπη. Η ελληνική λίγα είχε χάσει έδαφος, αλλά ελπίζουμε πως θα το αλλάξουμε αυτό με την πορεία μας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να τελειώσει η σεζόν στις 31 Αυγούστου. Ανοιχτό φαίνεται πως αφήνει πια η UEFA το ενδεχόμενο η φετινή σεζόν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οι ημέρες περνούν και ο κορονοϊός εξαπλώνεται δραματικά στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αποφάσισε την περασμένη Τρίτη στην τηλεδιάσκεψη την παράταση της φετινής σεζόν ως στις 30 Ιουνίου ώστε να ολοκληρωθούν τα εθνικά πρωταθλήματα και οι διασυλλογικές διοργανώσεις της, ωστόσο όλα δείχνουν ότι αυτό είναι ανέφικτο να συμβεί. Η πλήρης αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα είναι δυνατόν να αρχίσουν ξανά οι ποδοσφαιρικοί αγώνες υποχρεώνει την UEFA να εξετάσει και άλλα σενάρια σχετικά με την φετινή σεζόν. Σύμφωνα λοιπόν με σχετικό δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L'Equipe, υπάρχει πια σενάριο να τελειώσει η σεζόν στις 31 Ιουλίου ή ακόμη και στις 31 Αυγούστου. Σε αυτή την περίπτωση, τα προκριματικά για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της περίοδου 2020-2021 θα αρχίσουν το φθινόπωρο και προφανώς όλη η επόμενη σεζόν θα πάρει παράταση. Μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο επόμενο διάστημα, θα διαφανεί ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις που θα πάρθουν από την UEFA, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκλήρωση όλων των διοργανώσεων. Ο Ιωσέπ Μαρία Μπερτομέου μίλησε στους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα που αντιλαμβάνονται την κατάσταση και είναι πρόθυμοι να δεχθούν μείωση των αποδογών τους. Οι συζητήσεις στα αποδυτήρια των Blaugrana ανάμεσα σε πρωτοκλασσάτα στελέχη και τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα ήταν σε θετικό κλίμα, καθώς οι ποδοσφαιριστές αντιλαμβάνονται ότι η διακοπή όλων των διοργανώσεων αποφέρει σημαντικές απώλειες εσόδων στον σύλλογο. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, στην διάρκεια ενός διοικητικού συμβουλίου της Μπαρτσελόνα, υπόθηκε ότι λόγω του κορονοϊού το μπάτζετ του ενός δισεκατομμυρίων ευρώ που υπάρχει θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί από πλευράς Καταλανών. Οι συζητήσεις με την ομάδα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, αλλά διαπιστώνεται ξεκάθαρη βούληση από αμφότερες τις πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία. Ωστόσο, η τελική επαφή και συμφωνία δεν θα είναι δυνατή αν πρώτα δεν ξεκαθαρίσει το πώς, το πότε και το υπό ποιες συνθήκες θα ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν. Όσον αφορά την Premier League και το τι γίνεται εκεί, ο Γενικός Αρχηγός της Southampton, Μάρτιν Σίμενς, αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και στην διακοπή της Premier League λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οφείλουμε να κάνουμε ότι είναι πιο σωστό και πιο ασφαλές για το κοινό. Όταν όλοι είναι ασφαλείς και θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το εθνικό σύστημα υγείας και την αστυνομία, η κυβέρνηση θα θελήσει να επιστρέψουμε και να παίξουμε ξανά. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και θα είναι ένα, σημαίνει πως η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα. Αν ο κόσμος παραμείνει για άλλο ένα μήνα σπίτι και η Premier League παίζεται καθημερινά στην τηλεόραση, τότε αυτό θα είναι κάτι καλό. Όχι γιατί είμαστε πιο χρήσιμοι από το εθνικό σύστημα υγείας, αλλά επειδή μπορούμε να διασκεδάζουμε τον κόσμο και να του δείξουμε πώς παλεύουμε να επιστρέψουμε. Ελπίζουμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στο τέλος του Ιουνίου. Αν περάσουμε την ημερομηνία, θα υπάρξουν νομικές κινήσεις. Αν σταματήσουμε να παίζουμε στις 15 Ιουλίου και πρέπει να επεκτείνουμε το συμβόλαιο ενός ποδοσφαιριστή για 2 εβδομάδες, πρέπει να πείσουμε τον ποδοσφαιριστή να παίξει για άλλες 2 εβδομάδες ποδόσφαιρο και να πληρωθεί καλά για να το κάνει αυτό. Ήταν το τελικό του σχόλιο. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Τζόζεφ Ντάγκαν. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που παίξε σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, καθώς είχε θεσμικό ρόλο στην FA επί χρόνια και ήταν αυτός που παρέα με τον Μίκαελ Άλμοκ εφήβραν τη διαδικασία των πέναλτι, εφόσον το αποτέλεσμα ενός αγώνα της παράτασης είναι ισοπαλό. Ο Ντάγκαν πήρε την απόφαση αυτή μετά την ήττα της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από αυτή της Βουλγαρίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό το 1968 στο στρίψιμο της Δεκάρας. Σκέφτηκε πως θα πρέπει να υπάρχει ένας πιο δίκαιος τρόπος για να υπάρχει νικητής μέσα από την διαδικασία ενός αγώνα και εφήβρε την διαδικασία των πέναλτι, η οποία πέρασε στους κανονισμούς της FIFA μετά από 2 χρόνια. Μάλιστα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο match της Manchester United κόντρα στην Hull για το Whitney Cup.
Αν έχεις αργό ADSL Internet, χάνεις τα πάντα. Με την Cosmos Wireless έχεις την ταχύτητα που θέλεις για να σερφάρεις το Internet, να στριμάρεις ταινίες και σειρές, να παίζεις παιχνίδια online σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί η Cosmos Wireless έχει την πιο γρήγορη σύνδεση Internet στην Κύπρο. Μην μπεδεύεσαι με αργό ADSL Internet. Κάλεσε τώρα 777-88-800 ή στο 232-50120 και έλα στην Cosmos Wireless σήμερα.